μετά από αυτή την απόδραση. Δεν συνηθίζεται να έχουμε αποδράσει από τις φυλακές του Αυλώνα. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε απόδραση από εκεί. Παρ' όλα αυτά, δύο κρατούμενοι, όπως είπατε και εσύ, ένας αλβανικής καταγωγής που σύμφωνα με την αστυνομία έχει κάποια σχέση και με τα μέλη της μαφίας των φυλακών Κορυδαλού. Σας θυμίζω το κύκλωμα που έχουμε εκεί. Και ένας ακόμα κρατούμενος κατάφεραν και μέσα από λαγούμι που είχε σκαφτεί, αυτή η πληροφορία μας έρχεται από την αστυνομία, και στη συνέχεια μέσα από μια σκαλωσιά, και το λέω γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχε μια σκαλωσιά σε αφύλακτη σκοπιά, την οποία, η οποία είχε στηθεί προκειμένου να κατασκευαστεί, να φτιαχτεί καλύτερα αυτή η σκοπιά. Την χρησιμοποίησαν λοιπόν προκειμένου να πηδήξουν το μαντρότυχο. Είναι και νεαρής ηλικίας, ας μην ξεχνάμε, ήταν πολύ εύκολο αυτό για αυτούς. Και στη συνέχεια πήδηξαν το μαντρότυχο και εξαφανίστηκαν αφού προηγουμένως χτύπησαν μια κοπέλα αστυνομικό, η οποία έκανε εκείνη την ώρα, είχε υπό την επίβλεψή της την εξωτερική περιφρούρηση του μαντρότυχου. Ο ένας είναι βέβαιο ότι είναι 22 ετών, για τον δεύτερο δεν γνωρίζουμε. Ξέρουμε για ποιους λόγους ήταν στις φυλακές. Το βέβαιο είναι ότι ο ένας, μετά την συμμετοχή που είχε σε περιστατικό που συνέβη στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλού, κατά κάποιες πληροφορίες σε βάρος του είχε σκεφτεί και δύο ψυχιά ανθρωποκτονία, είχε κριθεί προς φυλακιστέως και είχε οδηγηθεί στις φυλακές. Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι σκαλωσιές πάνω στις φρουρές και πάνω στους τοίχους δεν πρέπει να αφήνουμε. Τα βλέπουν οι κρατούμενοι. Ναι, σωστό είναι αυτό. Τα βλέπουν οι κρατούμενοι και ξέρουν και τα λαγούμια που είναι σκαμμένα από κάτω. Και... τέλος πάντων, μακάρι να τους βρούνε τώρα αυτούς. Σοφία μου, Αν πράγματι είναι επικίνδυνοι, καταλαβαίνεις ότι έχει πραγματικά γίνεται ανθρωποκινητό αυτή την ώρα από την αστυνομία προκειμένου να εντοπιστούν. Ναι. Γιατί η αστυνομία πρέπει να βρει και πού κρύβονται τώρα αυτοί και ποιος θα τους κρύψει. Επίσης μου έκανε εντύπωση, Σοφία, να πούμε και αυτό, ότι ένας εκ των θεωρούμενων ως δολοφόνου του δικηγόρου του Ζαφυρόπουλου κρατείται σε νοσοκομείο στα Τύρανα. Έγινε μια συμπλοκή, λέει, εκεί πέρα. Αυτός έφυγε, πήγε στην Αλβανία, επειδή ήταν αλβανικής καταγωγής, πήγε στην Αλβανία. Και σε μια συμπλοκή με συμμορίες, η αστυνομία το συνέλαβε αυτόν και είναι τραυματισμένος σε νοσοκομείο των Τυράννων. Δεν ξέρω τώρα αν το ξέρεις αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν το γνωρίζω. Εγώ το ξέρω ως είδηση και εχθές έγινε αυτό το πράγμα. Και καλό είναι, γιατί έτσι μπορεί να πέσει και φως περισσότερο στο τι έγινε σε αυτή την υπόθεση και σε αυτό το κύκλωμα. Γιατί αυτοί έρχονται, δρούν εδώ και μετά πάνε στην πατρίδα τους και ουσιαστικά κυκλοφορούν ελεύθεροι εκεί. Ναι. Σοφία, να αξιοποιήσω την ευκαιρία που σου έχουμε στην πρωινή μας παρέα για ένα ακόμα θέμα το οποίο απασχολεί από χθες. Ματαιώνονται ή μάλλον αναβάλλονται, καταλαβαίνω, οι αλλαγές στη δικαιοσύνη λόγω της προκήρυξης των εκλογών, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ναι, ότι ο κύριος Βούτσης έκανε δεκτό το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μην υπάρξουν αυτές οι αλλαγές. Ναι, αυτή η πληροφορία μας ήρθε χθες από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Έγινε αίτημα να ματαιωθεί η συνέχεια στις κρίσεις. Θυμίζω ότι δεν έχουμε ακόμα επιλέξει, δεν έχει δικαιοσύνη επιλέξει αντιπροέδρους για το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως επίσης και για τον Άριο Πάγο. Θυμίζω όμως ότι έχουν ήδη γίνει οι προεπιλογές και για τον πρόεδρο του Άριου Πάγου και για τον εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Δεν δεσμεύεται η επόμενη κυβέρνηση, αν είναι διαφορετική από αυτή που είναι σήμερα, από τις προεπιλογές αυτές, ή δεσμεύεται? Δεν δεσμεύεται. Τυπικά δεν δεσμεύεται. Μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή. Ακριβώς. Και εδώ θέλω να πούμε και ένα μπράβο στο Βούτσι. Ναι, πρέπει να το πούμε στο Βούτσι. Ναι, ναι, ο πρόεδρος της Βουλής από την πρώτη στιγμή, ενώ από χθες κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια ότι θα προχωρήσουν αυτά κανονικά με τις προεπιλογές, πήρε την απόφαση, άσχετα τι λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Μα πώς θα μπορούσε να προχωρήσει τη στιγμή που έχει προκηρύξει ατύπωση ο πρωθυπουργός? Έντονα αυτό το σενάριο, αλλά δεν φαίνεται να έχει βάση ότι θα γίνει. Όχι, θα έχει δίκιο. Ο κ. Βούτσης στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ως πρόεδρος Βουλής. Έβαλε και το κύριο του μπροστά και λέει: παιδιά, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Πρέπει να το πιστώσουμε. Φαντάζομαι ότι και θα έχει συνοηθεί και με. Δηλαδή και ο κ. Τσίπρας νομίζω θα είναι στην ίδια γραμμή. Δεν μπορεί να είναι σε διαφορετική γραμμή. Καλά, το θέμα είναι στον Τσίπρα ποιο το εισηγείται. Επειδή το είπε ο Βούτσης, έκλεισε το θέμα. Άμα πήγαιναν κάποιοι άλλοι, θα του λέγανε προχώρα. Και είναι γνωστοί αυτοί κάποιοι άλλοι, κύριε Γιάννη. Ναι.